Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάθε φορά που βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αισθανόμαστε τη σκιά της ιστορίας σαν να έχει φωλιάσει σε αυτά τα χώματα που πότισαν με το αίμα τους οι εκτελεσμένοι κομμουνιστές. Και κάθε φορά φανερώνεται αυτή η κόκκινη κλωστή με πολλούς σταθμούς, στιγμές που συνδέει το χθες με το σήμερα και την ανάγκη να συνεχίσουμε το μακρύ, δύσκολο, αλλά και σίγουρο δρόμο του αγώνα, που άνοιξαν με την περπατησιά τους χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιστές πριν από εμάς. Από εδώ, που πριν 80 χρόνια, την Πρωτομαγιά του 1944, 200 πρωτοπόροι αγωνιστές, μέλη και στελέχη του Κουκουέ, χορεύοντας και τραγουδώντας από το προηγούμενο βράδυ, γνωρίζοντας ότι πάνε για μάχη με το θάνατο, στάθηκαν με το κεφάλι ψηλά και ίσιο το βλέμμα μπροστά στις κάνες των ναζί εκτελεστέντους, εδώ ξαναπιάνουμε με σεβασμό και γερά το κόκκινο νήμα που μας ενώνει με όλους αυτούς, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να νικήσει ο άνθρωπος, για να νικήσει η λευτεριά τον πόλεμο. Εδώ που οι κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους θεώρησαν ότι μπορούσαν με μαζικές εκτελέσεις τουλάχιστον 48 πρωινά, ο ήλιο ανέτειλε με τι ρηπέ των οπλοπολιβόλων να καταστήλουν τη μαζική λαϊκή δράση και ηρωισμό, την αποφασιστικότητα, τη δύναμη θέληση και πάλι που τροφοδότησε το κουκουέ, νους και καρδιά τη αιαμική αντίσταση του Ελλά και τη ΕΠΟΝ, εδώ, δίπλα μα, στο σκοπευτήριο που έκτος το τομέα του ΕΑΜ αποφάσισε να μετονομαστεί σε θυσιαστήριο τη Λευτεριά, αλλά μετά την απελευθέρωση τη σύγκρουση του Δεκέμβρη Τη λευκή τρομοκρατία και τον κορυφαίο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, το αστικό κράτο επιδίωξε για δεκαετίε να σβήσει τα ίχνη τη ιστορία, του ηρωισμού και τη λεβεντιά, έχοντα εγκαταστήσει ένα άβατο και που με αγώνε όπω η κατάληψη για 17 ημέρε το 1983 από το λαό τη πόλη με του κομμουνιστέ και το δήμαρχο Παναγιώτη Μακρύ στην πρώτη γραμμή, επιβάλλανε να κηρυχτεί ιστορικό μνημιακό χώρο και με ακόμα 43 χρόνια διεκδίκησης για να είναι όπως πρέπει αυτός ο ιερός χώρος, εδώ που τα παιδιά πετάξαν αντίθετα στις σφαίρες και η κομμουνιστική νεολαία άπλωσε τα δικά της φτερά με το 2ο, το 10ο, το 11ο, το 12ο, το 13ο, το 18ο, το 19ο και το 21ο φεστιβάλ αυτής της τολμηρής νεανικής εφόδου στο μέλλον, εδώ λοιπόν στο πρώτο σταθμό των εκδηλώσεων των 50 χρόνων του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, τιμάμε τους νεκρούς και την ιστορία μας. Κρατάμε ψηλά τη σημαία που απόκτησε το χρώμα της βουτυγμένη στους αγώνες εργατικής τάξης, το κόκκινο της Αυγής του Νέου Κόσμου, της Φλόγας και της Λευτεριάς και στέλνουμε το μήνυμα για πιο δυνατούς αγώνες αντεπίθεσης, για το δίκαιο των λαών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ο Βάρναλης, σε ένα στίχο του για την Πρωτομαγιά του 1944, γράφει ότι «Ετούτη μάντρα αγνάντια σου το σύνορο του κόσμου». Μπροστά σε αυτή τη μάντρα, το αίμα και η θυσία των 200 κομμουνιστών ξεχώρισε πράγματι δύο διαφορετικούς κόσμους. Ξεχώρισε το σάπιο κόσμο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, που γεννά το φασισμό και τον πόλεμο, την προσφυγιά και τη φτώχεια, που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα, και τον κόσμο που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως πόλεμο και εκμεταλλευτές, δίνοντας ό,τι καλύτερο έχει, ακόμα και τη ζωή του, για να υπερασπιστεί και να νικήσει η ζωή. Αυτό τον κόσμο αποτύπωναν οι 200 στα σημειώματα που άφηναν να πέφτουν από τα καμιόνια, καθώς τους πήγαιναν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου στον τόπο της εκτέλεσης. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ, έγραψε ο Μίτσος Ρεμπούτσικας. Καλύτερα να πεθαίνει για τη λευτεριά παρά να σαν σκλάβο, έγραψε ο Νίκο Μαριακάκη. Να πείτε στου καπνεργάτες μου ότι δεν του πρόσβαλα, έγραψε ο Δημήτρη Ρόδη. Α μάθει όλη η Ελλάδα ότι ούτε στιγμή δεν χάσαμε την πίστη μας στην τελική νίκη τη Σοβιετική Ένωση. Καμία δύναμη δεν θα μπορέσει να τσακίσει το κουκουέ. Το κουκουέ θα νικήσει, έγραφε ο Σάβα Σαββόπουλο. Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανο για τον μονάκριβο γιο σου έγραψε ο ήρωα του Κουκουέ, Ναπολέων Σουκατζίδη, που ακόμα μα συγκλονίζει, καθώ όταν του παρουσιάστηκε ευκαιρία να γλιτώσει τον εαυτό του, αρνήθηκε για να μην πάρει άλλο τη θέση του. Την Πορτομαγιά του 1944, τα 200 ερωικά παλικάρια που ενέπνευσαν το βίρβο να γράψει Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, σήκωσαν το λαό μα ένα μπόι ψηλότερα, με τον τρόπο που ξέρουν να το κάνουν οι κομμουνιστέ, χαράσοντα την ανηρήνευτη πάλι τη μάχη ανάμεσα σε δύο κόσμου που του χωρίζει άβυσο. Αυτή η μάχη είναι το νήμα τη κόκκινη κλωστή που απλώνεται στον χρόνο. Καθένας εκτελεσμένος εκτελεσμένο συνδέεται με κορυφαίε στιγμέ εργατικών αγώνων και εξεγέρσεων, την περίοδο του Μεσοπολέμου, ατσαλωμένη, ανυπότακτη, γαλουχημένη με τα μεγάλα ιδανικά του κομμουνιστικού κινήματο και αφοσιωμένη στην υπόθεση τη εργατική τάξη και του λαού μα. Στην πλειονότητά του που τους παρέδωσε το αστικό κράτος, όντας από τα πριν φυλακισμένοι στους κατακτητές. Μια μάχη ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και τους εκμεταλλευόμενους, που όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά διαπερνούσε από την αρχή μέχρι το τέλος τη δράση κατά της τριπλής κατοχής. Οι εργάτες, ο λαός στην πάλη για την απελευθέρωση της χώρας από τους φασίστες κατακτητές, αντιμέτωπος με την πείνα και την εκμετάλλευση, με το κουκουέ στην πρώτη γραμμή καθοδηγητικό κέντρο της αντίστασης, η αστική τάξη, τα κόμματά της Βουτυγμένοι στη βρωμιά και την τροπή. Ένα τμήμα συνεργαζόμενο με του κατακτητέ, business, έλεγχο τη μαύρη αγορά και άλλα εσχρά. Ένα τμήμα το μεγαλύτερο φευγό στο εξωτερικό. Και όσοι από αυτού δελούφαξαν, ραδιοργούσαν μαζί με του Βρετανού, όπω με τον Εβε, ενάντια στον Ελλά και τον Κουκουέ, και με στόχο τι θα γίνει μετά τον πόλεμο. Η 1η Μάη του 1944 ξημέρωσε μέσα στι φλόγε αυτή τη σύγκρουση. Η πλάστηκα είχε αρχίσει να γέρνει κατά του φασιστικού άξονα. Με την τεράστια συμβολή του Σοβιετικού λαού και του Κόκκινου στρατού, τα όπλα του Ελλά απελευθέρωναν τη χώρα και δημιουργούνταν λαογέννητη θεσμή κοινωνική οργάνωση. Ο αντίπαλο, ενώ είχαν είχε λησάξει, εκείνη τη μέρα τουλάχιστον άλλοι 150 αγωνιστέ εκτελέστηκαν σε όλη την Ελλάδα με διαταγή των Ναζί και εκτελεστέ, κυρίω τα τάγματα ασφαλεία που είχαν φτιαχτεί με επιμονή τη κατοχική κυβέρνηση του Ράλι και χρηματοδότηση από βιομήχανου και μεγαλέμπορου. Η μαζική εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την 1η Μάη, μέρα σύμβολο για την παγκόσμια εργατική τάξη, δεν ήταν τυχαία επιλογή. Συμπίκνωνε την ανειρήνευτη σύγκρουση με το σύστημα τη εκμετάλλευση, τη βαρβαρότητα και του πολέμου. Η μάχη για την απελευθέρωση και την μεταπολεμική εξουσία ξυνόταν για να κριθεί αυτό που επίση αποτύπωσε ο Βάρναλη, που εύστοχα ονομάστηκε παππού των λαϊκών αγώνων στο ποίημα Ιστορία. Τι φορέ που πετάχτηκε απάνου με τα δόντια να κόψει του ξένου τυράννου το λιτάρι, δεμένος βρισκότανε πάλι. Τον εδένανε τρίδιπλα, οι ντόπιοι μεγάλοι. Τώρα η νύχτα τελειώνει, παθή και μαθή. Ξέρουν, όταν η μάχη μεγάλη δοθεί, για να μην ξαναχάσουνε τη λευτεριά τους, θα φανίσουνε πρώτα τα ντόπια θεριά τους. Από το ξεσηκωμό των εργατών στο Σικάγο το 1886 ως τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, από την Πρωτομαγιά του 1924 με τον πρώτο δολοφιονημένο εργάτη σε πρωτομαγιάτικη κινητοποίηση στην Ελλάδα, το μέλος τη Όκνε Σωτήρη Παρασκευαίδη, ω την Πρωτομαγιά του 1944 με την ηρωική θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, μια ασυμφιλίωτη αντίθεση πλέκει το νήμα τη ιστορία και των ταξικών αναμετρήσεων. Ο εισαγγελέα Γκρίνελ στη δίκη των εργατών του 1886 στο Σικάγο ξεφώνιζε. Κύριε Ένορκη, καταδικάστε τους. Κάντε του παράδειγμα προ αποφυγή. Κρεμάστε του και θα σώσετε του θεσμού μα στην κοινωνία μα. Για να απαντήσει ακλόνητο ο Σπάη, αν σα περνάει στα σοβαρά η ιδέα πω με στι κρεμάλε σα μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα εκατομμυρίων εργατών που, αν και γονατισμένοι από την καταπίεση, εξεγείρονται, είστε μα την αλήθεια φτωχοί το πνεύμα τη. Τεντώνετε ένα σκηνή. Γύρω σα, δίπλα σα, πάνω σα, από όλε τι μεριέ, θεργεύει μια φωτιά. Μπορείτε να την αγνοείτε, αλλά δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Βέβαια, δεν την αγνόησαν. Η αστική τάξη έδειξε ότι είναι αντίπαλο, αμήλικτο, αδίστακτο, που για να υπερασπίσει τη χλειδί τα πλούτη και την εξουσία τη χρησιμοποιεί κάθε μέσο. Τίποτα όμω δεν μπορεί να σταματήσει το υπόγειο ρεύμα αυτή τη λάβα που κυλά. Ανεξάρτητα σε ποιο σημείο ή σε ποια σημεία του κόσμου κάθε φορά ξεσπά και με ποια ένταση ξεχύνεται, παρά τα ζιγζάκ τη ιστορία, τι πρώτε εφόδου και υποχωρήσει, ακόμα και μετά την ανατροπή τη πρώτη προσπάθεια οικοδόμηση του σοσιαλισμού τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Η εργατική τάξη κρατάει το μέλλον τη ανθρωπότητα. Δεν επιβεβαιώθηκαν οι καλοπληρωμένοι γραφιάδε που βιάστηκαν να μιλήσουν για το τέλο τη ιστορία και τη δημιουργική τη δύναμη τη ταξική πάλη. Οι ολοένα και μαζικότερε απεργίε και τεράστιε κινητοποιήσει τα τελευταία χρόνια στι μεγάλε πρωτεύουσε τη Ευρώπη, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία και αλλού, οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις που έφτασαν μέχρι τις Βρυξέλλες, εκεί που μέσα σε κλειστέ αίθουσε, τα διάφορα κοράκια και τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηχανοραβούν ενάντια στους λαούς για να κερδίζουν τα φεντικά τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, που σφαγιάζεται από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια σειρά μεγάλες πόλεις και κέντρα από την Ευρώπη και την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες της Αμερικής στι κινητοποιήσει και τι κατασκηνώσει στα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα του πανεπιστήμια. Αναδεικνύουν ότι παρά τον αρνητικό συσχετισμό, οι λαοί έχουν αστήρευτη δύναμη, οι εργαζόμενοι έχουν νεύρο, η νεολαία σηκώνει ανάστημα και ότι αυτό προσπαθεί ο αντίπαλο να ηρεμήσει ή να καταστήλει. Είμαστε μαζί με όλου αυτού του λαού. Το κουκουέ έχει σταθεί από την πλατεία τη Βαστήλη μαζί με τα εκατομμύρια των Γάλλων εργατών μέχρι την έδρα των εργαζομένων τη Amazon, και το κολούμπια των αγωνιζόμενων φοιτητών. Τι πίθες και αυτό το ρεύμα που μπορεί να τις φουντώσει δυναμώνουμε με τους αγώνες στη χώρα μας. Οι εμβληματικοί αγώνες και απεργίες των προηγούμενων χρόνων για την προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων του λαού μας που έγραψαν τον σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στο δρόμο της ανατροπής». Οι συγκλονιστικές κινητοποιήσεις και απεργίες που έκαναν τα δάκρυα οργή και απόφαση αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το προδιαγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που έκοψε το νήμα τη ζωή 57 ανθρώπων, κρατώντα το νήμα τη εκδίκηση στην εγκληματική πολιτική του κέρδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων που οδήγησαν σε αυτό και στρώνουν το έδαφο και για τα επόμενα εγκλήματα. Η συνάντηση εκατοντάδων χιλιάδων απεργών, εργατών ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια για μισθού και εργασιακά δικαιώματα, με του βιοπαλαιστέ αγρότε των μπλόκων που για την επιβίωσή του και του φοιτητέ που για μήνε κουρέλιασαν το νομοσχέδιο τη Νέα Δημοκρατία για την ιδιωτικοποίηση τη παιδεία, και όλοι μαζί, κάτω από ένα σύνθημα, ή τα κέρδη του ή οι ζωέ μα, δείχνουν το δρόμο τη ελπίδα, τη δυναμική, τη κοινή πάλη και συμμαχία του λαού, τη αμφισβήτηση, τη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική τη κυβέρνηση, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των μονοπωλίων και του κράτου του. Η ακούραστη δράση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών που δρούμε μαζί συμβάλλει ώστε να υπάρχει συνέχεια, και να σημαδεύονται οι πραγματικοί ένοχοι και οι αιτίε για όλα τα εγκλήματα σε βάρο του λαού και τη εμπλοκή τη χώρα στον πόλεμο. Το ίδιο το σύστημα τη εκμετάλλευση και του κέρδου που όλε οι κυβερνήσει και τα κόμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετούν. Αυτό φοβάται στριμωγμένη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ότι υπάρχει και μπορεί να δυναμώσει το αντίπαλο δέο στην αντιλαϊκή τη πολιτική. Η συλλογική κοινή δράση και διεκδίκηση του λαού και τη νεολαία. Η μόνη και πραγματική αντιπολίτευση με το κουκουέ μπροστά Αυτά ανησυχούν τα επιτελεία του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα τώρα που οξύνονται ο ανταγωνισμός και οι αντιθέσεις ανάμεσα στα εμπεριαλιστικά κέντρα και μέσα σε κάθε χώρα. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους που μεγαλώνουν οι δυσκολίες της καπιταλιστικής οικονομίας και στενεύουν τα περιθώρια που πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου. Φοβούνται γιατί μπορεί να δημιουργηθούν τριγμοί, ρογμέ, κλονισμοί. Ανησυχούν γιατί η αμφισβήτηση, η αγανάκτηση, η οργή που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική δεν είναι παροδική. Ε, όλα αυτά λοιπόν που φοβούνται και απέφκονται, α του τα προσφέρουμε απλόχερα και άμεσα, τώρα, με την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ, με εκατοντάδε χιλιάδε πιο πολλά κόκκινα ψηφοδέλτια στην κάλπη τη 9η Ιούνι, με το ΚΚΟΕ ακόμα πιο ψηλά για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη στέλνοντας μήνυμα ελπίδα και ενδυνάμωσης στον αγώνα στην Ελλάδα για να έχει πιο δυνατό αντίπαλο η αποδυναμωμένη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πανευρωπαϊκό μήνυμα ανάταση σε όλου του λαού τη Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται και αυτοί στου δρόμου. Γιατί αποδείχτηκε ότι η μόνη ψήφο που τη βρίσκει άμεσα την επόμενη μέρα μπροστά σου, προ όφελό σου, είναι η ψήφο του Κουκουέ. Γιατί η ενίσχυση του Κουκουέ είναι εγγύηση ότι μετατρέπεται σε διεκδίκηση, σε αγώνα, σε δυνάμωμα της οργάνωσης του λαού. Ας τους προσφέρουμε απλόχερα αυτά που η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η φυλακή των λαών, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που την υπηρετούν να απεχθάνονται. Όσο και αν γράφουν ύμνους υπέρ της στα σχολικά βιβλία, όσο και αν διαφημίζονται τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα πανεπιστήμια, Όσο και αν προσπαθούν η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, όλη τη συστημική αντιπολίτευση να τη στολίσουν και διαφωνούν για το ποιο μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το αν παραμένει ξεστρατήzη από τι αξίε και τι αρχέ τη, υπάρχει δυστυχώ για αυτού η πραγματικότητα. Μια και μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ελευθερία, τη εκμετάλλευση, που λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή σαν αναλώσιμο υλικό και την εργατική δύναμο σε εμπόρευμα παράγει τα κέρδη. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας των 30.000 λομπιστών, δηλαδή των καλογιαλισμένων, καλοπληρωμένων εκπροσώπων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που παραγγέλνουν τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θεωρούνται θεσμικοί παράγοντες της λειτουργίας του Ευρωκοινοβουλίου με συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων εκτός του ΚΚΕ. Τη δημοκρατία των απαγορεύσεων του συνδικαλισμού σε 10 κράτη-μέλη, τη απεργία και των διαδηλώσεων σε 15 κράτη-μέλη, τη επίσημη πολιτική του αντικομουνισμού, Τη καταστολή και των μέτρων έκτακτη ανάγκη όπω στη Γαλλία, με μαθητέ γονιπετή και με δεμένα χέρια, των απαγορεύσεων μέχρι και μετακινήσεων για διαδηλώσει αλληλεγγύη στο λαό τη Παλαιστίνη, των τρομονόμων, του φακελώματο, των πρέταντορ και των λογισμικών παρακολούθηση, τη λογοκρισία και των απαγορεύσεων στο καλλιτεχνικό έργο. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ισότητα και τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των 95 εκατομμυρίων που ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια, των 16 εκατομμυρίων ανέργων. Των 5 εκατομμυρίων αστέργων, των εξεκλεισμένων αγροτών από την κοινή αγροτική πολιτική. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση του κράτου δικαίου, των τριών μνημονίων και των τροϊκανών, για να μην ξεχνιόμαστε. Των μνημονίων διαρκεία και τη μόνιμη εποπτεία των αντελαϊκών προαπαιτούμενων για να μπουκώνουν με δισεκατομμύρια ευρώ του επιχειρηματικού ομίλου, τη 13ωρη δουλειά και των mini jobs, των οδηγιών και κατευθύνσεων που μετέτρεψαν σε καρμανιόλα το σιδηρόδρομο και έκαναν αρένα συμφερόντων το να έχει συστήματα ασφαλεία οδηγώντα το έγκλημα των τεμπών, των αποφάσεων και οδηγιών για την επιχειρηματική ελευθερία στα πανεπιστήμια, ώστε να πληρώνει του εμπόρου των πτυχίων για τι σπουδέ σου. Μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, των φρακτών, των πνιγμένων προσφύγων και μεταναστών, τη Πύλου και τη Λαπεντούζα, τη μαζική δολοφονία στη Μαλίγια τη Ισπανία, του έσχου τη Μόρια, του ενταφουασμού τη συνθήκη τη Γενέβη, αλλά την ίδια στιγμή και των συμφωνιών για φθηνό εργατικό δυναμικό. Αλλά μιλάνε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, των αναπήρων που ξεσπιτώνονται από τα σπίτια του που πληστηριάζονται, των ασθενών που στερούνται τα φάρμακά του για να κάνουν τι business του οι φαρμακοβιομήχανοι στην ελεύθερη αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Γιατί είναι άλλο η Ευρώπη και οι ανάγκε των λαών τη, και άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η πολιτεία των αφεντάδων που υπερασπίζεται το δίκαιο των αδικητάδων. Από την πρώτη στιγμή τη ύπαρξή τη ω Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, συμμαχία μονοπωλίων, και στην εξέλιξή τη ω Ένωση Αντιλαϊκών Κρατών και Κυβερνήσεων για να θωρακίζουν τα συμφέροντα και την εξουσία των μονοπωλίων, όσο και αν προσπάθησαν να τη φιασιδώσουν, είναι αντίπαλο των λαών, δεν αλλάζει προ όφελό του. Μόνο χειρότερη και πιο αντιδραστική γίνεται χρόνο με το χρόνο με όλων των ειδών χρωμάτων και σύνθεση κυβερνήσεων που εδώ και δεκαετίε έχουν υπάρξει και περάσει. Αν κάποιο θέλει να δει το πραγματικό πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αντικρίσει το φυκρό πρόσωπο τη εκμετάλλευση και του πολέμου. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, πρωτοστατεί στου πολέμου στην Ουκρανία, στην Αφρική, στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μέση Ανατολή. Μόνο το 2022 διατηρούσε τουλάχιστον 17 στρατοδοκοπολιτικέ αποστολέ σε τρει υπήρου. Τα 22 από τα 27 μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, στηρίζοντα όλε τι εγκληματικέ του αποφάσει. Είναι ένωση πολέμου διαχρονικά και το έχει αποδείξει στη Γιγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Μάλι. Εξοπλίζεται σαν αστακός, καλώντας τους λαούς να προετοιμαστούν για πόλεμο. Ψηφίζει πολεμικό προεπολογισμό και δαπανά 240 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, ενώ οι λαοί της γονατίζουν από την ακρίβεια. Ετοιμάζει Ευρωστρατό για να υπηρετεί τη λεγόμενη στρατηγική τη αυτονομία, για να στέλνει στρατό που γη στη στιγμή που δεν μπορεί να στείλει γιατρού στα νοσοκομεία και δασκάλου στα σχολεία λόγω δημοσιονομικών αντοχών. Μόλι προχθέ η Σύνοδο Κορυφή κατέληξε σε πολεμικό ανακοινοθέν, ρίχνοντα κι άλλο λάδι στη φωτιά τη υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Καλεί τα κράτη-μέλη να στείλουν επιπλέον και αναβαθμισμένο πολεμικό υλικό στο καθεστώ Ζελένσκι, κλιμακώνοντα τον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσία στο έδαφο τη Στηρίζει το κράτο δολοφόνου του Ισραήλ και τη γενοκτονία που είναι σε εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στέλνει τελεσίγραφα πολέμου στο Ιράν, παίζοντα το ρόλο μπροστινού στην κυβέρνηση Νετανιάχου, που σχεδιάζει ταυτόχρονα και σε συνεννόηση με τη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξόντωση των Παλαιστινίων στη Ράφα, έχοντα ρίξει μπαρούτι ήδη σε όλη την περιοχή. Όλε αυτέ τι αποφάσει στηρίζουν η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟ και Ελληνική Λύση, δεσμευμένη σε επιλογέ αστική τάξη για να συμμετέχει στο πιάτσικο και στο μοίρασμα τη Λία. Γι' αυτό η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι από τι πρώτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούν νέα πακέτα και ευρωομόλογα για την περαιτέρω εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ουκρανία, φορτώνοντα νέα δάνεια και θυσίε στον ελληνικό λαό, στενή όπλα μέχρι και λευκό φόσφορο που μόνο το κουκουέ κατήγγειλε, επισημένοντα τη συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων. Παζαρεύει κι άλλο πλακά συστήματα. Χρησιμοποιεί την Ελλάδα για να αποθηκεύεται πολεμικό υλικό που προορίζεται στι σφαγέ, όπω τα δεκάδε κοντένερ που έχει τώρα σε άγνωστη τοποθετία και εντάσσει λιμάνια, δρόμου, αεροδρόμια στι πολεμικέ προετοιμασίε. Στέλνει τα παιδιά του ελληνικού λαού στο σφαγείο στη Μέση Ανατολή για τα κέρδη των εφοπλιστών και μεταφορικών ομήλων. Καλή τύχη, ευχήθηκε ο Υπουργό Άμυνα στο πλήρωμα τη φρεγάτα Ήδρα πριν αποπλέψει για ρηθρά. Με τον Μεϊμαράκη να συμπληρώνει η Ελλάδα είναι ένα κράτο μέλο του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σημαίνει ότι αν μα ζητηθεί, πρέπει να ανταποκριθούμε. Να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε στην πρώτη γραμμή τη μάχη. Όχι ο ίδιο προφανώ, ούτε τα παιδιά τη αστική τάξη. Στα παιδιά του λαού αναφέρεται. Και όσο και αν λένε ότι η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα ασφάλεια στην περιοχή, αναλαμβάνουν την ευθύνη να μα εμπλέκουν στον πόλεμο Αναλαμβάνουν την ευθύνη να μας εμπλέκουν στον πόλεμο κάνοντας τη χώρα μας ορμητήριο μαγνήτη νέων κινδύνων και στόχο αντιπίνων με τις φρεγάτες στην Ερυθρά και στο Λίβανο, την πυροβολαρχία Πάτριο της Σαουδικής Αραβία, τη βάση της Σούδα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το στρατηγείο της Λάρισας που παίζουν κομβικό ρόλο και στους δύο πολέμους, την Ελευσίνα που σταθμεύουν αμερικάνικα πολεμικά αεροπλάνα και άλλα σημεία της χώρας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι ΥΠΑ ανακοίνωσαν τα νέα πακέτα μαμούθ 95 δισεκατομμυρίων για τη στήριξη του καθεστώ Ζελένσκι, του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ και τη Ταϊβάν, που δεν ξοδεύονται για προπαγάνδα σαφώ. Σε αυτέ τι συνθήκε, ο κύριο δεν με κρατάει κανένα κασελάκι, δεν κρατιέται. Δίνει διαπιστευτήρια στον ευρωατλαντικό παράγοντα, ξεπερνώντα ακόμα και το Μιτσοτάκι, δίνοντα αβάντα στον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει για ιδεολογική νίκη τη Νέα Δημοκρατία δήλωσε το πρωτάκουστο ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή αμυντική συμμαχία, σαν σύγχρονο Μέτερνιχ, και σιγούρεψε ότι συμφωνεί με τι Αμερικάνικε βάσει και την πολεμική επιχείρηση ασπίδε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Τραμπ για την ανάγκη αντιμετώπιση τη Κίνα. Απογείωσε την εκθελιστική πορεία τη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία που προετοίμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, τη Συμφωνία για την Ανανέωση και Επέκταση των Ατοϊκών Βάσεων, των συμφωνιών και τη αποστολή οπλικών συστημάτων στα αυταρχικά καθεστώτα τη Οδικής Αραβία, την ένταξη κι άλλων χωρών στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, που ο ΣΥΡΙΖΑ 2 η Νέα Αριστερά την κάνει ακόμα σημαία. Είναι η εκφυλιστική συνέχεια που οδηγούσε και τότε τη Νέα Δημοκρατία και βουλευτέ τη να λένε. Ευχαριστώ το ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις συμφωνίες. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να τις φέρουμε που προέρασφερε τα μέγιστα στο σύστημα και οδήγησε εν τέλει στην απαγοήτευση και στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη, έχουμε τον πρόεδρο του Πασόκ, που μας ζαλίζει ότι ψηφίζοντας Πασόκ θα δυναμώσει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Δηλαδή, το Σάντσες, πρωθυπουργό της Ισπανίας που ήταν από τους πρώτους που έστειλε οπλισμό στην Ουκρανία, ή τον Κλικσμάν, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματο Γαλλία στι ευρωεκλογέ, που κατηγορεί τον Μακρόν ότι στέλνει μόνο 3.000 οβίδε το μήνα στο Κίεβο. Γι' αυτό Α αφήσουν τι μαγκανίε, τι κουραζιέρε, τι Ολυμπιακέ φλόγε, τα σελέμπριτη, τα κουτσομπολιά και του ακομού σε δευτερεύοντα. Το τι κρίνεται σε ευρωεκλογέ 9η Ιούνι αφορά όλο το λαό, τη νεολαία και είναι σαφέ και αμήλικτο. Θα επικροτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου, τη ζυγισμένη στοιχισμένη στάση τη κυβέρνηση και των άλλων κομμάτων, δίνοντά του πράσινο φω για ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο και στο μακελιό, στα ευρωατλαντικά σχέδια, για τα συμφέροντα τη αστική τάξη σε βάρο του λαού μα. Ή θα στείλουμε μήνυμα καταδίκη, θα πούμε stop, κόκκινο, στη μετατροπή τη χώρα μα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο των αντίπαλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΝΑΤΟ στρατοπέδων, καταδικάζοντα του υπεριαλιστικού πολέμου και τη συμμετοχή σε αυτού. Απαντάμε, στέλνουμε μήνυμα και ψηφίζουμε με σαφήνεια. Μόνο το ΚΚΕ πάει την ομερτά των άλλων κομμάτων. Διεκδικεί η κυβέρνηση να αποσύρει τη στήριξή τη στο κράτο δολοφόνο του Ισραήλ, να πάψει η αποστολή οπλισμού στο καθεστώ Ζελένσκι. Να απεμπλακεί η χώρα από του υπεραλιστικού πολέμου. Να κλείσουν οι αμερο... βάσει και υποδομέ. Το Κουκουέ κρατάει όρθια την τιμή του λαού μα. Και όταν εμφάνιζαν του Ναζί του Αζόφ στη Βουλή. Και όταν σταματάει τρένα που του στέλνουν όπλα και πυρομαχικά. Και όταν διαδηλώνει για να επιστρέψει πίσω η φρεγάτα ύδρα από το στόμα του Λίκου. Αγωνίζεται στην ίδια πλευρά με του υπόλοιπου λαού τη Ευρώπη με τους φοιτητές της Αμερικής για λευτεριά στην Παλαιστίνη και με ακόμα πιο δυνατό κουκουέ και με ακόμα πιο δυνατό κουκουέ μπορεί να ακουστεί το μεγάλο ναι στο δικαίωμα να ζούμε ειρηνικά με αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς νοικοκύριδες στον τόπο μας. Γιατί ο λαός μας έχει τη δύναμη να βάλει τη σφραγίδα τους εξελίξεις και μπορεί να τη δείξει το δρόμο του αγώνα για να πεμπλακεί η χώρα μα από το μακελιό, σπάζοντα τα δεσμά του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θυσιάζουν δικαιώματα και ζωέ στο βωμό του κέρδου των λίγων και ισχυρών. Άλλωστε, α σκεφτούμε από το 2019, τι προηγούμενε ευρωεκλογέ, δηλαδή ω σήμερα, ζήσαμε γεγονότα και εξελίξει που κάποιοι ίσω ποτέ δεν περίμεναν ότι θα ζήσουμε. Περάσαμε την πανδημία με τι νεκρών σε όλο τον κόσμο, στα εμπορευματοποιημένα και διαλυμένα δημόσια συστήματα υγεία, με τον ιδιωτικό τομέα υγεία να θησαυρίζει και τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν πιάτσικο η μία στην άλλη για μάσκε και αναπνευστήρε, καταρρύπτοντα την προπαγάνδα περί Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Είδαμε να σκοτώνονται οι λαοί για τον αφεντάδων το φαΐ. Ζήσαμε τι τεράστιε καταστροφέ, δάση και περιουσίε να καίγονται, ολόκληρε περιοχέ να πλημμυρίζουν, όταν με την επίσημη βούλα τη Ευρωπαϊκή Ένωση θυσιάζονται για τι business και τι επενδύσει ακόμα και περιοχέ Natura, όταν δεν παίρνετε κανένα μέτρο πολιτική προστασία, όταν δεν φτιάχνονται τα αναγκαία έργα υποδομή γιατί μπαίνουν στο λογαριασμό τη εγκληματική πολιτική του κοστου ωφέλου. Βιώνουμε τη μεγάλη γκριζοπράσινη μετάβαση που σημαίνει πανάκριβη ενέργεια για το λαό, απαξίωση ενεργειακών πόρων, διεύρυνση τη ενεργειακή φτώχεια και καταστροφή του περιβάλλοντο προ όφελο των κερδών των πράσινων κολοσσών. Μετράμε πώ θα βγάλουμε το μήνα, καθώ ο ανταγωνισμό, η απελευθέρωση όλων των αγορών και η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν φέρνει τελικά ευημερία για όλου, καλού μισθού στου εργαζόμενου, χαμηλέ τιμέ για τα είδη πλατιά λαϊκή κατανάλωση. Οι σάπιε αξίε και αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οδηγίε, οι κατευθύνσει και τα ψηφίσματα τη εκμετάλλευση τη στόχια του πολέμου, όσα περάσαμε, όσα είδαμε και όσα βιώνουμε, για να διασφαλίζονται τα κέρδη και τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, Αποτελούν ακριβώ την αντιλαϊκή πολιτική σταθερότητα που θέλει να διαφυλάξει ω κόριο φθαλμού η Νέα Δημοκρατία και που αποδεικνύεται μια περιπέτεια δίχω τέλο για το λαό. Αποτελούν την αντιλαϊκή ευρωπαϊκή κανονικότητα και τα κεκτημένα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ 1, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ 2 μα λένε ότι τάχα μου μα απομακρύνει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα που όποια πέτρα τη κυβερνητική πολιτική και αν σηκώσει, το ίδιο φίδι θα βρει από κάτω. Ένα ψήφισμα, μια οδηγία, μια κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ένωση που τι περισσότερε φορέ έχει υπερψηφιστεί από όλα τα κόμματα εκτό από το ΚΚΟΕ. Την ίδια ώρα που το 90% των νόμων, των αντιλαϊκών νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι κατευθύνσει και οδηγίε που τι αποφασίζουν τα άλλα κόμματα στην Ευρωβουλή, γιατί πυρήνα τη πολιτική του είναι η διασφάλιση των κερδών και τα συμφέροντα των λίγων που χειροτερεύουν τη ζωή των πολλών. Και λέμε συναποφασίζουν, γιατί αν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κρατούν κάπω τα προσχήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και το ΠΑΣΟΚ το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, στο Ευρωκοινοβούλιο πιο απελευθερωμένοι και με ευρωπαϊκό αέρα απογειώνονται. Ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με του ευρωβουλευτέ του που σήμερα βρίσκονται στη Νέα Αριστερά ψήφισε ακριβώ το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 74,6%. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 92,6%. Των ψηφοφοριών και η ελληνική λύση το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο 54,3%. Αλλά μετά παίζουν οι κρυφτούλοι. Αν και η κοινή του στρατηγική του διευκολύνει, ακόμα και να μεταφέρονται από το ένα κόμμα στο άλλο. Έτσι, από του 21 ευρωβουλευτέ που εκλέχθηκαν το 2019, οι 9 πλέον δεν ανήκουν στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν. Έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μεταγραφέ από το ένα κόμμα στο άλλο και σκάνδαλα, που δεν είναι βέβαια σκάνδαλα. Μόνο ψηφίζοντα Κουκουέ ξέρει τι ψηφίζει. Ξέρει ότι η ψήφο σου θα παραμείνει Κουκουέ. Γιατί δεν έχει δεσμεύσει τα μεγάλα συμφέροντα και γι' αυτό είναι μπροστά στου αγώνε εργατική τάξη του εργαζόμενου λαού και τη νεολαία. Αποκαλύπτοντα έγκαιρα τον αντιδραστικό χαρακτήρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ρίχνοντα όλε του τι δυνάμει για να αποκρούεται η λαϊκή καταιγίδα. Αποφασιστικά και σταθερά στην υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Ακριβώ επειδή διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει δεσμεύσει τα κοράκια και τι αντιλαϊκέ κατευθύνσει τη, αποτελεί εγγύηση για τα λαϊκά συμφέροντα και συμβάλλει στην παραπέρα προετοιμασία του κινήματο για όσα αντιλαϊκά σχεδιάζονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί εκλέγοντα ευρωβουλευτέ από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μπορεί να μην ξέρει σε ποιο κόμμα τελικά θα καταλήξουν, μπορεί όμω να είσαι σίγουρο για το κοινό πρόγραμμα που έχουν επιλέξει και θα ακολουθήσουν. Κοινή εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλοκή στον πόλεμο, πολεμικό προπολογισμό και νέο δημοσιονομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει παραπέρα ακαθήλωση μισθών, κλιμάκωση τοματομένων πλεονασμάτων, φοροαφέμαξη με πράσινα χαράτσια, πληστηριασμού αλλά και αύξηση περιθωρίου κέρδου για τι μεγάλε επιχειρήσει. Κρίνονται πολλά λοιπόν την 9η του Ιούνιου. Δεν είναι καθόλου χαλαρή η ψήφο στι ευρωεκλογέ κρίνεται το πόσο πιο δυνατό θα είναι το κουκουέ για να έχει στήριγμα ο λαός και η νεολαία. Και εκεί που παίρνονται αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα, δυναμώνοντας την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φοβούνται, αυτό μετράνε και όχι την αποχή. Μόνο με το κουκουέ έχουμε φωνή. Η αποχή από τις μάχες και από την ψήφο δεν ενοχλεί κανέναν, δεν ταυτή. ο καθένας και η καθεμιά Αφού όποιο πρόβλημα και αν έχει συναντήσει στη ζωή του, κρύβεται από πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά τη, γιατί να του αφήσει ήσυχου, γιατί να μην του τιμωρήσει. Πίσω από τι διαλυμένε εργασιακέ σχέσει βρίσκεται η Λευκή Βίβλο για την Εργασία. Πίσω από την ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων βρίσκεται ο ενιαίο χάρτη ανώτατη εκπαίδευση Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίσω από την καταστροφή του περιβάλλοντο βρίσκεται το εμπόριο ρήπων και η πράσινη ανάπτυξη, που είναι πολύ μαύρη στην πραγματικότητα. Ε λοιπόν, α του κάνουμε όλοι μαζί να μην ξέρουν από πού του ήρθε. Μπορείτε μάλιστα τις επόμενες μέρες να δώσετε διπλό χαστούκι στην αντιλαϊκή πολιτική, αναδεικνύοντας για άλλη μια χρονιά την πασπουδαστική πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια και στέλνοντας μήνυμα ανεπακοής της νεολαίας, ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά το κουκουέ στην κάλπη των ευρωεκλογών. Για να ακουστεί φωνή μας δυνατή μέχρι τις Βρυξέλλες, για να πάρουν κουράγιο και δύναμη όλοι οι λαοί στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε, βάζουμε τα δυνατά μας, Βρισκόμαστε πλέον στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση τη μεγάλη πολιτική εκλογική μάχη που δίνει το κόμμα μας. Μάχη κρίσιμη για την επόμενη μέρα, για την προοπτική τη πάλη του λαού. Μεταφέρουμε παντού το κάλεσμα. Δεν επικροτούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική που ευθύνεται για όλα τα εγκλήματα στη ζωή μας. Με πιο δυνατό κουκουέ, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκη και τιμωρία, αποδυναμώνοντα την κυβέρνηση και τα κόμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντα ότι οι λαοί είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν έναν άλλο δρόμο ανάπτυξη που θα βάζει μπροστά τι δικέ μα σύγχρονε ανάγκε και όχι τα κέρδη των λίγων. Δυναμώνουμε στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά το ρεύμα αμφισβήτηση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πιο δυνατό κουκουέ για πιο ισχυρού αγώνε αντεπίθεση, αντίπαλο δέο απέναντι στην πολιτική τη κυβέρνηση. Με πιο δυνατό κουκουέ για να δοθεί μήνυμα μαχητική αισιοδοξία σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Όσα ζήσαμε και όσα έχουμε μπροστά μα, που ίσω πολλοί δεν μπορούν να σκεφτούν, ανέδειξαν και αναδεικνύουν ένα πράγμα. Πω αυτό το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του. Έπαψε πια από καιρό να μπορεί να προσφέρει κάτι προοδευτικό. Από παντού φαίνονται τα ιστορικά ξεπερασμένα όρια του. Παρά τι υπαρκτέ διαφορέ από χώρα σε χώρα, παντού υπάρχει αυτό που όλοι του θέλουν να κρύψουν. Ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή τη τεχνητή νοημοσύνη και των άλλων μεγάλων επιστημονικών επιτευμάτων, αντί ο άνθρωπο να απαλλάσσεται από και κουραστικέ δουλειέ και να αυξάνεται ο ελεύθερο χρόνο, αντί να εξασφαλίζεται ουσιαστική γνώση, μόρφωση και παραγωγή ψηλά ειδικευμένου τεχνικού και επιστημονικού δυναμικού, αντί να αξιοποιούνται για την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών, συμβαίνουν ακριβώ τα αντίθετα. Γιατί ο πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι και όλα αυτά τα επιτεύγματα βρίσκονται σήμερα στα χέρια των καπιταλιστών. Γιατί η κερδοφορία του καθορίζει τι θα παραχθεί, με ποιου όρου, πότε, σε αντίθεση με τι ανάγκε αυτών που πραγματικά παράγουν, τι ανάγκε τη κοινωνία. Αυτά τα δεσμά σφίγγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κρατάνε του λαού μακριά και απομονωμένου από τι μεγάλε δυνατότητε τη επιστήμη και τη παραγωγή. Γι' αυτό και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ιδέα και τον αγώνα τη μεγάλη ανατροπή και τη οικοδόμηση μια κοινωνία που θα βγάλει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδο και τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Μια οικονομίας που τα αγαθά θα ανήκουν σε αυτού που τα παράγουν, που κουμάντο θα κάνουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα σχεδιάζουν κεντρικά την οικονομία με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Μια κοινωνία Όπου τα δικαιώματα του λαού και τη νεολαία στη δουλειά, στην υγεία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο, στι διακοπέ θα είναι κατοχυρωμένα. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι εκμεταλλευτέ, αυτό παλεύουμε. Σπάζοντα τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με μια γνήσια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση και εξουσία για την Ελλάδα και την Ευρώπη τη κοινωνική ευημερία, τη ειρήνη, τη αλληλεγγύη, τη πραγματική ελευθερία, του σοσιαλισμού. Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, από τούτον εδώ το χώρο, δίπλα από το θυσιαστήριο της Λευτεριάς που έδωσαν τη ζωή τους οι σύντροφοί μας, θέλουμε να επαναλάβουμε μια υπόσχεση. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τον αντικομουνισμό, όσο γκρεμίζουν σοβιετικά μνημεία και αγάλματα και ξαναγράφουν την ιστορία, όσο προωθούν τη θεωρία των δύο άκρων, ταυτίζοντα του 200 εκτελεσμένου με του εκτελεστέ του, αθώνοντα τη φασιστική δράση και ιδεολογία, Σορφοδοτώντα αντικειμενικά τι ακροδεξιέ και αντιδραστικέ δυνάμει που είναι τελικά δικά τη παιδιά, τόσο εμεί θα τιμάμε του ήρωε τη τάξη και του κόμματό μα. Τόσο εμεί θα υψώνουμε νέα μνημεία, θα διαδίδουμε την ιστορική αλήθεια, θα δυναμώνουμε τη θέληση και την πάλη μα ενάντια στη μήτρα που του γεννά, ενάντια στο ίδιο το σύστημα τη εκμετάλλευση και όσοι το υπηρετούν. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτεί μια τέχνη κομμένη και ραμμένη στι απάνθρωπε αξίε τη για να γίνεται φορέα αντικομουνισμού, τόσο θα επιμένουμε το φεστιβάλ τη ΚΝΕ και το διοικητή να φτάνει παντού, να γίνεται κάθε χρόνο και μεγαλύτερο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Γι' αυτό και ένα μεγάλο χειροκρότημα στο μεγάλο Χρήστο Λεοντή, που δικά του τραγούδια θα μα συντροφεύσουν στη συναυλία που θα ακολουθήσει. 60 χρόνια τώρα πορεύεται με ξεχωριστό ταλέντο και ήθο, χαρίζοντά μα σπουδαία έργα όπω η Καταχνιά, το καπνισμένο τσουκάλι, οι παραστάσει, η Καντάτα Ελευθερία, ο Έρωτα Αρχάγγελο και πολλά άλλα. Το εμπνευσμένο και βαθιά ανθρώπινο έργο του μα συνοδεύει. Είναι πολλέ οι γενιέ, οι οποίε με συντροφιά τη μουσική του Χρήστου Λεοντή εμπνέονται, διαπαιδαγωγούνται κοινωνικά και αισθητικά, κατανοούν τον κόσμο και αγωνίζονται για να τον αλλάξουν. Και είναι ακόμα μεγαλύτερη η χαρά και η τιμή που σε τούτο τον ιερό τόπο θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη καταχνιά το πρώτο ολοκληρωμένο έργο του Χρήστου Λεοντή σε στίχους του Κώστα Βίρβου. Στο β' μέρος θα παρουσιάσει τραγούδια από τη μακρά δημιουργική του διαδρομή. Άλλωστε, ο Λεοντής γνώριζε καλά από την αρχή και όλα της πορείας του ότι, όπως έχει πει ο ίδιος, δεν φτάνει να γράφει νότες. Το θέμα είναι το τι λένε αυτές οι νότες. Αν αυτό που γράφεις έχει μια ιδεολογία, ξεκινάει από κάπου και κατευθύνεται κάπου. Με μια αλήθεια και ειλικρίνεια. Με μια προσέγγιση στα προβλήματα της ζωής. Όποια και αν είναι αυτά. Τη επιβίωση, τη αισθητική ύπαρξη, του έρωτα, τη αγάπη, τη καλοσύνη, τη αλληλεγγύη, τη στήριξη του συντρόφου, τη συμπαράσταση στον αγώνα του. Αν αυτέ οι αρετέ δεν υπάρχουν, μέσω τραγούδι, τότε είναι κενό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε όλου του συντελεστέ τη συναυλία. Στον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ιωάννα Φόρτη, την Αγγελική Τουμπανάκη, τον Κώστα Τριανταφυλλλλίδη, τον Χάρη Μαυρουδί και φυσικά σε όλου του μυσικού. Οι εκδηλώσει του εορτασμού των 50 χρόνων του φεστιβάλ. Που έγραψε και συνεχίζει να γράφει ιστορία, ξεκινάνε, ξεδιπλώνοντα το κόκκινο νήμα των αγώνων για να αλλάξουμε τον κόσμο, κόκκινο άστρο που μα δείχνει το δρόμο. Γιατί το φεστιβάλ τη ΚΝΕ έχει φροντίσει να τιμήσει το ίδιο από τη μεριά του την ιστορία, του αγώνε που συντρόφευε σε όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίω όμω, έχει καταφέρει να τιμήσει το σκοπό του, τον στόχο του, δηλαδή τον αυριανό κόσμο για τον οποίο μα προειδηάζει, τι αξίε και τα ιδανικά από τα οποία θα είναι φτιαγμένο. Κοιτάμε το μέλλον λοιπόν κατάματα και το αρπάζουμε γερά. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός, προχωράμε μπροστά. Καλή συνέχεια.